Και αρχίσαμε λοιπόν τη Μεγάλη Εβδομάδα. Τη Αγία και Μεγάλη Δευτέρα μνήαν ποιούμεθα της του Παγκάλου Ιωσήφ παρουσίας. Θυμόμαστε τον Παγκάλο Ιωσήφ και την ξηρανθήσα υπό του Κυρίου Σικίν. Ας πούμε δύο λόγια για το δεύτερο. Όταν ο Χριστός πήγε, λέει, και έψαχνε κάτι να φάει. Και πήγαν κάτω από μια σικά και είδαν ότι δεν είχε τίποτα καρπό. Είπε ο Χριστός, θα ξεραθεί στον αιώνα. Να μην ξαναδώσει, ούτε φύλλα να έχει. Δέστε όμως οι πατέρες τώρα αυτό το γεγονός, το παράξενο. Πώς το ερμηνεύουν. Είναι, λέει, σαν το γένος των Εφραίων που το είδε ο Χριστός, να μην έχει κανένα καρπό. Όλοι να έχουν χάσει και να έχουν ξεχάσει το Θεό τους, τις εντολές Του, την παρουσία Του. Τίποτα δεν βγάζανε που να έχει καρπό μέσα Του. Γι' αυτό και τους άφησε και έφυγε από αυτούς ο Χριστός, ενώ ήταν δικός τους, από το γένος τους, έφυγε. Αχ μωρέ, πόσο πρέπει να προσέξουμε κι εμείς, μήπως βρεθούμε στην απέξω, να χάσουμε το Χριστό, γιατί δεν έχουμε τίποτα να του δώσουμε, κανένα καρπό μες στη χούφτα μας, στη ζωή μας, στην ψυχή μας, τίποτα να του δώσουμε, ούτε ένα δάκρυ, ούτε μια προσευχή, ούτε λίγη μετάνοια, ούτε λίγη ταπείνωση, λίγη υπομονή, λίγη υπακοή, λίγη προσευχή, λίγη νηστεία, λίγο παραπάνω εκκλησιασμό, Θεία Κοινωνία, μελέτη του Λόγου του Θεού. Έλα μωρέ, κάτι απ' όλα να κάνουμε. Δεν μπορούμε, κάτι να κάνουμε. Αυτό είναι το ένα που η Εκκλησία μας γιορτάζει τη Μεγάλη Δευτέρα, αλλά την ακολουθία την κάνει όμως παραμονή, και ας είναι όρθρος, την Κυριακή το βράδυ, που ξεκινάει με την ακολουθία του νυμφίου. Περιμένουμε το Χριστό ως τον νυμφίο, ως τον νυμφίο. Και στο τέλος της ακολουθίας λέμε, ερχόμενος ο Κύριος επί το εκούσιον πάθος. Ο Χριστός δεν απέφυγε το πάθος Του, δεν απέφυγε να υποφέρει για μας, δεν κρύφτηκε ο Χριστός, δεν χάθηκε ο Χριστός, δεν έφυγε ο Χριστός, δεν έβαλε δύναμη και εξουσία να μην Τον πειράξει κανένας. Γιατί? Γιατί θέλει να προσφερθεί, να μας εξαγοράσει, με τι να μας εξαγοράσει? Το τιμίο Του αίματι. Ναι, γι' αυτό και στα Γιάννενα, εκεί σε ένα εκκλησάκι που είναι παλιό του 1600, εκεί λοιπόν υπάρχει μια φωτογραφία, μια τοιχογραφία, η οποία δείχνει το Χριστό να τρέχει και να αρπάζει το σταυρό και να ανεβαίνει πάνω. Εκεί λοιπόν, ερχόμενος επί το εκούσιον πάθος ο Χριστός.